Καλησπέρα, φίλοι μου, και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό το κανάλι, σε μια νέα παρουσίαση. Θα το πω έτσι, γιατί σήμερα θα παρουσιάσω κάποια προϊόντα από την ομάδα Overland Greece, η οποία μου τα έστειλε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά τον φίλο Γιάννη, που ήρθε σε επικοινωνία μαζί του και αμέσως δέχτηκε ο άνθρωπος να μου στείλει κάποια προϊόντα του και να μιλήσω λίγο κι εγώ για το τι είναι το Overlanding και τι είναι αυτή η ομάδα Overland Greece, που πιθανόν κάποιοι να το ξέρετε, αλλά δεν ξέρετε ότι λέγεται έτσι. Να πω την αλήθεια ότι ούτε κι εγώ το γνώριζα. Όμως μέσα από την ιστοσελίδα και από την επικοινωνία που είχαμε τον άνθρωπο, μπόρεσα και πήρα κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες πληροφορίες, τις οποίες λίγο θα μοιραστώ μαζί σας. Πρώτον, όπως λέει η ιστοσελίδα τους, αν αγοράσετε προϊόντα από το Overland Greece, εισέρχεστε σε μια κοινότητα που τους αρέσει το στυλ και η περιπέτεια. Και για να μπείτε σε αυτό το group, σε αυτή την ομάδα, θα πρέπει να σας αρέσουν κάποια πράγματα. Σίγουρα να σας αρέσει η τετρακίνηση, σίγουρα να σας αρέσει η φύση, η περιπέτεια, οι outdoor δραστηριότητες, τα ταξίδια. Και σίγουρα η όχι τόσο και εύκολη ζωή στα ταξίδια. Να πω τώρα τι είναι το Overlanding, που σίγουρα κάποιοι θα το έχετε δει, όπως και εγώ το είχα δει, αλλά δεν γνωρίζω ότι ονομάζεται έτσι. Είναι τα ταξίδια τα οποία γίνονται με οχήματα 4x4, στα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε και κάποιες σκηνές από πάνω, θα το έχετε δει. Και τα οποία δεν είναι για μία ή δύο μέρες, είναι ταξίδια τα οποία μπορούν να κρατήσουν από μία εβδομάδα και πάνω. Είναι τέλος πάντων για αρκετές μέρες, αρκετά χιλιόμετρα μιλάμε, ότι θα τα φάτε και δεν θα τα φάτε απλά στην άσφαλτο. Μπορείτε να τα φάτε στα βουνά, να εξερευνήσετε, να φάτε έξω, να κοιμηθείτε έξω, στη φύση κτλ. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνουν καλοκαίρι, μπορεί να γίνουν και χειμώνα, με πιο δύσκολες συνθήκες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο εύκολα ταξίδια. Να πω ότι οι άνθρωποι, όπως λέει και στη σελίδα τους, έχουν λάβει ερεθίσματα κυρίως από άλλες υπήρους, Αμερική, Αυστραλία, και έχουν δει πράγματα. Και δεν είναι κακό αυτό, διότι εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο μέχρι και πρόσφατα. Εδώ στην Ελλάδα η ομάδα, η Overland Greece, έχει ξεκινήσει από το 2019. Έχουμε φτάσει τώρα στο 2024 5 χρόνια. Το έχουν προχωρήσει, έχουν ενταχθεί κάποια μέλη, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μοιράζονται την ίδια τρέλα. Πιθανόν κάποιοι από εσάς οι οποίοι βλέπετε τώρα το βίντεο, να θέλατε να κάνετε κάτι τέτοιο, αλλά δεν το γνωρίζετε. Δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει στην Ελλάδα, ότι υπάρχει τέτοιο group, και να μην ξέρατε ποιον θα βρείτε για να ενταχθείτε σε αυτή την ομάδα. Τώρα, να πω εδώ πέρα λίγο τι μου έχει στείλει ο άνθρωπος και κάποια από τα προϊόντα τους, κάποια από τα προϊόντα, γιατί έχουν περισσότερα, για να τα μπορέσετε να τα δείτε κι εσείς. Αρχικά μου έστειλε αυτό εδώ το πατσάκι, το σηματάκι και το λόγο της ομάδας, Overland Greece. Μου έστειλε αυτοκόλλητα, Overland Greece. Σκουφάκι, απαραίτητο για το χειμώνα, παιδιά. Απαραίτητο αξεσουάρ για το χειμώνα, ειδικά άμα κάνει ταξίδια, με το λόγο. Το καπέλο, το οποίο καπελάκι εγώ, φίλε Γιάννη, τα φοράω χειμώνα καλοκαίρι, οπότε σίγουρα θα το φοράω. Το t-shirt εδώ που φοράω με το λόγο Overland Greece. Μου έστειλε αυτό το θερμό, ο οποίος είχε από πάνω ήδη ένα ποτηράκι, παιδιά. Έτσι. Έτσι μάλλον, εδώ, για να το δείξω. Συν άλλα δύο μέσα, για να έχετε το καφεδάκι σας και να πίνετε. Χειμώνα, καλοκαίρι. Απαραίτητος ο καφές για να ξεκινήσει η μέρα. Και υπάρχουν και άλλα προϊόντα μέσα στο site τους. Θα μπείτε να τα δείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Θα βάλω και την επίσημη ιστοσελίδα που έχουν τα παιδιά, που μέσα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς ξεκίνησαν, πώς αναπτύχθηκε όλο αυτό, πώς τους βοήθησαν τα social media σιγά σιγά να αναπτυχθούν. Μπορείτε να βρείτε τα οχήματα τα οποία είχαν κατά το διάστημα αυτό, πώς τα έχουν φτιάξει, τι έχουν δημιουργήσει. Δεν είναι εύκολο, εντάξει. Μπορείτε να βρείτε μέσα από το κανάλι του στο YouTube, το οποίο και αυτό το βάλω κάτω, κάποια ταξίδια που έχουν κάνει και δείχνουν βίντεο, το που γυρνάνε, για να πάρετε μια ιδέα αυτό που σας λέω για τη φύση, τη διδρακίνηση, τις δραστηριότητες, για να καταλάβετε τι εννοούμε. Έχουν σελίδα στο Facebook, έχουν σελίδα στο Instagram, όλα θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Αν θέλετε να πάρετε κάποια προϊόντα τους, θα τα βρείτε μέσα από την ιστοσελίδα τους, ώστε να τους βοηθήσετε, ή αν θέλετε εξής να ενταχθείτε σε αυτό το group. Θέλετε να μοιραστείτε αυτή την τρέλα, να κάνετε τα ταξίδια αυτά και δεν είχατε κάποιον, εδώ είναι η ευκαιρία σας. Να έρθετε σε επικοινωνία, θα σας βοηθήσουν, θα σας κατατοπίσουν και θα γίνουν όλα πιο εύκολα και για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά το Overland Greece γενικότερα και τον φίλο Γιάννη, όπως είπα. Έχω σκοπό, αν μπορέσω στο μέλλον, να κάνω ένα βίντεο και να το βγάλω, να μιλήσει ο άνθρωπος λίγο περισσότερο, να μας πει κάποιες λεπτομέρειες περισσότερο, γιατί πραγματικά αξίζει, είναι μια προσπάθεια η οποία αξίζει.
Και θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Όσοι έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή, κάντε like, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια αν έχετε κάνει τέτοιου είδους ταξίδια εσείς, αν σας αρέσουν, αν έχετε μπει, αν είστε εδώ στην ομάδα, στο group. Θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.